Θα πάμε τώρα πάλι σε Νίκος Καζαντζάκης, θα πάμε όμως στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Θα πάμε σε ένα κομμάτι του πρώην Δήμου Νίκος Καζαντζάκης και βεβαίως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Τέλειος Καλαϊτζάκης, υπεύθυνος για θέματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές δομές και δράσεις του Δήμου, πρόεδρος κοινωνικών υπηρεσιών, καλύτερα, αν είμαι σωστός, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλαϊτζάκη. Σας καλησπέριζω και εγώ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και ο λόγος που είστε σήμερα εδώ είναι ότι κάποιες πρωτοποριακές δομές και δράσεις που έχετε λάβει στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με βασικό στόχο αυτό που λέμε το κοινωνικό προφίλ και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών. Θέλετε να μας πείτε μερικές από αυτές? Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, θεωρώ ότι είναι χρέος μας από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι το 70% της ποιότητας ζωής των δημοτών σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο δικό μας, εξαρτάται καθαρά από την πρακτική που ακολουθούν οι Δήμοι και οι αρχές τους. Σημαίνει ότι έχουμε χρέος να προσπαθήσουμε να φύγουμε από το πέλμα του. Της όλης κατάστασης και της απεσιοδοσίας. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ο Δήμαρχος, ο κύριος Δρούσος Κυπριωτάκης και εμείς οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί, αποφασίσαμε να δούμε τα πράγματα με μία άλλη ματιά. Να φύγουμε από την απεσιοδοξία, να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα και, εν πάση περιπτώσει, να δούμε αυτή την κρίση σαν μια μικρή ευκαιρία, στο μέτρο του δυνατού, για να προσπαθήσουμε να ξαναγνωριστούμε και να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Έτσι. Τώρα, σημαντικό βέβαια για να ανταποκριθούμε στις καινούργιες απαιτήσεις και στις αυξανόμενες ανάγκες των συνδημοτών μας, ήταν καταρχήν να γίνει μια καταγραφή των αδυναμιών και των δυνατοτήτων μας. Σε πρώτη φάση προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις αδυναμίες, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πλέον ο αριθμός των δημοτών που ανήκει πλέον στις ευπαθείς λεγόμενες κοινωνικές ομάδες, συνεχώς και καθημερινά αυξάνεται. Άνεργοι άνθρωποι, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία. Έχουμε χρέος, θεωρώ, στο Δήμο μας να προσπαθήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε στο μέτρο του δυνατού, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι, καταγράψαμε καταρχήν τους άνεργους, καταγράψαμε τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες, καταγράψαμε τους αλλοδαπούς σε ένα πρωτοποριακό σύστημα καταγραφής, το οποίο ο κύριος Τζούκας Βαγγέλης, ο οποίος είναι υπάλληλος στο Γραφείο Κοινωνικής Μέρημνας, ο οποίος είναι και λέκτορος στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, μας βοήθησε σε αυτό και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχετε μία ακτινογραφία του Δήμου όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, όσον αφορά τον πληθυσμό και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν από περιοχή σε περιοχή. Άρα αυτό σας ανοίγει το δρόμο στο να μπορείτε στοχευμένα πλέον να αντιμετωπίσετε κάποια από τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και αυτή η μελέτη και γι' αυτό έγινε και αυτή η καταγραφή. Για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και τι δυνατότητες έχουμε, θα έπρεπε ακριβώς να δούμε τι πρέπει να. Τι βλέπουμε μπροστά μας, έτσι. Πέρα όμως από εκεί, πέρα από τις αδυναμίες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, καταγράψαμε και τις δυνατότητές μας. Οι υπάλληλοι του Δήμου μας, όπως και οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί πέρα από μένα, είναι η ποιότητά τους τέτοια που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το 70%, όπως είπαμε στην αρχή, για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να το κάνουν πολύ καλύτερο. Τι εννοώ με αυτό? Καταρχήν, καταφέραμε και κάναμε μια ακτινογραφία πάνω στους ανθρώπινους, στο ανθρώπινο δυναμικό και στους πόρους που έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δώσεις έναν άνθρωπο αυτό που ξέρει να κάνει, θα το κάνει σίγουρα καλύτερα. Αυτό το κάναμε, σε μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, όσον αφορά την περιουσία του Δήμου μας, μιλάω για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Υπήρξε η καταγραφή και, ας πούμε, για παράδειγμα, αποδεσμεύσαμε κάποια κτίρια τα οποία ήμασταν αναγκασμένοι να πληρώνουμε ενοίκιο και εγκατασταθήκαμε πλέον σε χώρους δικούς μας, οι οποίοι ήταν ανεκμετάλλευτοι μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να εξοικονομήσουμε πόρους. Δεύτερον, η ορθολογικότερη διαχείριση όσον αφορά τις προμήθειες μας έδωσε ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, οικονομικό νούμερο, το οποίο πλέον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους συνδημότες μας. Θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Φαντάζομαι οι δημότες, αυτό που ζητούν αυτή τη στιγμή από τη Δημοτική Αρχή Αρχανών Αστερουσίων, όπως και από κάθε Δημοτική Αρχή, είναι περισσότερες κοινωνικές παροχές, περισσότερες κοινωνικές ευκολίες. Αυτές τις παρέχετε, φαντάζομαι, μέσα και από το κοινωνικό παντοπολείο. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον θεσμό? Ευχαρίστω. Καταρχήν, τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μας,
ήταν μια καλή πρακτική η οποία ακολουθούνταν στα προηγούμενα χρόνια κατά κόρον. Δηλαδή, πάντα η γειτόνισσα πήγαινε το φαγητό στη γειτόνισσά της. Πάντα εκεί που ξέραμε ότι υπήρχε ανάγκη, εκ των πραγμάτων, το ξέρουμε όλοι από τις οικογένειές μας, ότι δίναμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτό που πλέον γίνεται είναι κάπως πιο οργανωμένο και πιο συγκροτημένο μέσω μέσω του Δήμου. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει κάπως πιο οργανωμένα. Δηλαδή, τι εννοώ. Μέσω των κοινωνικών δομών, όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι και η κοινωνική λειτουργή, μπορούμε να συλλέξουμε τα τρόφιμα είτε από επιχειρηματίες, είτε από απλούς δημότες, είτε από φορείς, όπως είναι η περιφέρεια, μέσω των παρεμβατικών. Και μέσω αυτού του προγράμματος, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μαζέψει το maximum των τροφίμων που μπορούμε να δίνουμε. Και αυτό γίνεται εδώ και δύο μήνες, γύρω στις 300 οικογένειες. Α, είναι 300 οικογένειες που εξυπηρετούν και το Ελληνικό Παντοπολείο. Υπάρχουν ερωτήματα τηλεθεατών που λένε ότι αν σκέφτεται ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων να διευρύνει τον αριθμό αυτών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπολείο και αν ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό, με τι κριτήρια. Κύριε Δασκαλάκη, η λίστα των ανθρώπων οι οποίοι είναι ωφελούμενοι από το Κοινωνικό Παντοπολείο συνεχώς διευρύνεται και συνεχώς θα επικυρωποιείται. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καινούργιες ανάγκες των νέων οικογενειών, οι οποίες έχουν δυστυχώς στη σημερινή εποχή την ανάγκη αυτή. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων δεν ήθελε να δώσει μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο συγκεκριμένη δράση, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στη διακριτικότητα του όλου εγχειρήματος. Δεν είναι ότι καλύτερο να μπορέσει να υπάρχει ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος να έχει ανάγκη και εμείς να βγούμε να το διατυμπανίζουμε. Όχι. Επιλέξαμε τη διακριτικότητα και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική δουλειά και σε συνεργασία, βέβαια, και εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εκκλησία, έτσι, που μας βοηθάει ιδιαίτερα στο έργο μας. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δυστυχώς. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ότι έχει ανταπόκριση. Θα θέλαμε να μην μας έχουν ανάγκη, αλλά ο Δήμος δυστυχώς πρέπει να παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει ανάγκη. Έτσι. Ελπίζω του χρόνου να μας χρειάζονται ή να μας χρειάζονται όσο γίνεται πιο λίγοι. Τώρα, όσον αφορά για τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, υπάρχουν κάποιες δράσεις έτσι πρωτοποριακές στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Εγώ δεν θα ήθελα, μου επιτρέπετε, κύριε Δασκαλάκη. Φυσικά. Η πολιτική που θέλουμε να χαράξουμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων δεν είναι καθαρά για την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν και υπόλοιπες ηλικίες. Όλες οι ηλικίες πλέον βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός και έχουν πρόβλημα όλες πλέον οι ηλικιακές ομάδες. Τι εννοώ με αυτό. Προσπαθούμε να παντρέψουμε όλες τις ηλικίες και τα προβλήματά τους. Δηλαδή, τι εννοώ. Όσον αφορά, ας πούμε, κάποιες δράσεις που γινόταν μέχρι τώρα μέσω των ΚΑΠΗ, θεωρώ ότι πρέπει πλέον να πάψουμε. Είναι μια παροχημένη έννοια πλέον το ΚΑΠΗ και πρέπει η έννοια του ΚΑΠΗ να ανοίξει τη βεντάλια, να έρθουν και άλλες ηλικιακές ομάδες. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε. Πιστεύω ότι περνάνε πολύ καλά στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Άρα στοχεύετε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, να δημιουργήσετε έτσι κάποιους φορείς που θα έχουν δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες του Δήμου σας. Ακριβώς. Και θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Επειδή τυχαίνει και περνάμε την καλοκαιρινή περίοδο. Για πολλούς είναι η περίοδος τα μπάνια του λαού. Κάποιοι όμως συνάνθρωποι μας δεν έχουν δυνατότητα αυτή. Όχι μόνο ηλικιωμένοι, και ηλικιωμένοι. Μάλιστα. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει καταφέρει, μάλιστα σήμερα κλείνει το πρόγραμμα των θαλάσσιων λουτρών και πήγαν γύρω στους 500 μεταφέραν 500 ανθρώπους στο Τζούτσουρο, κάνανε τα μπάνια τους, απολαύσανε τη θάλασσα, ενώ δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Όχι μόνο ηλικιωμένοι και πιο μικροί. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας πω σε σχέση με κάποιες άλλες δράσεις που κάνουμε. Όπως είναι αν μιλάμε για τους ηλικιωμένους, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο. Έχει στηθεί μια θεατρική ομάδα στο Δήμο μας από μέλη του παλιού ΚΑΠΗ, Πύργου και Χάρακα, το οποίο, επειδή πήγα σε κάμποσες από τις παραστάσεις που δώσανε, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί διασκεδάζουν τον κόσμο πραγματικά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 60, είναι και μια ηλικιωμένη γυναίκα που είναι πάνω από 85 χρονών και παρόλα αυτά. Η αισιοδοξία που βγάζουν είναι πάρα πολύ όμορφη. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις ένα λεπτό. Θα θέλατε να μας πείτε ως Δημοτική Αρχή τι ζητάτε από την επίσημη πολιτεία. Γνωρίζουμε ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όλους τους Δήμους. Τι ζητάτε από την πολιτεία έτσι ώστε να διατηρηθούν αυτές οι δομές που με μεράκι και με όραμα έχετε δημιουργήσει. Κοιτάξτε, αν είναι κάτι που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, είναι η βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα της βοήθειας στο σπίτι να συνεχιστεί.
Δεν μπορώ να θυμηθώ ή να σκεφτώ κάποια δράση ή κάτι που έχουμε στήσει απάνω την πολιτική και να μην βρίσκεται από κάτω ακριβώς η συμπαράσταση από τη βοήθεια στο σπίτι. Θα σας πω βέβαια και κάτι άλλο αισιόδοξο ακόμα, το οποίο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα από το κράτος και από τη μητέρα Ελλάδα, όπως λέμε, στη σημερινή εποχή, και γι' αυτό προσπαθούμε να αισιοδοξούμε, να μην μελαγχολούμε και να πηγαίνουμε λίγο πιο μπροστά μόνοι μας. Μία από τις δράσεις που κάνουμε, που είναι πραγματικά αξιόλογη, είναι η δράση σε σχέση με, δημοτική υφαντική τέχνη. Εργαστήρια δημοτικής υφαντικής τέχνης. Το οποίο είναι κάτι πραγματικά πολύ καλό. Το έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Και σκοπός μας είναι εκεί που υπάρχουν τα κλειστά σχολιά σε κάθε χωριό να τα ανοίξουμε. Και να μπορέσουμε εκεί να υπάρξει ένα δίκτυο οικιακής οικοτεχνίας. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλαϊτζάκη, που βρεθήκατε εδώ. Και καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δράσεις που έχετε ξεκινήσει στο Δήμο σας.